Λοιπόν, όπως σας λέγαμε και πριν, ασχολούμαστε σήμερα με τις εισηγμένες ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες κατάφεραν να έχουν μια καλή επίδοση στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, μέσα σε αυτή την γενικότερη αρνητική εικόνα που είδαμε μέσα από τα αποτελέσματα. Στο προηγούμενο μέρος συνομιλήσαμε με τον κύριο Χαλκιόπουλο από την Ευρωπαϊκή Πίστη και τον Ασφαλιστικό Κλάδο. Τώρα θα ασχοληθούμε με την εταιρεία Eurodrip, μια ιδιαίτερα εξωστρεφή εταιρεία με ένα παγκόσμιο δίκτυο θυγατρικών εταιριών, η οποία, για όσους δεν γνωρίζετε, ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία προϊόντων αρδεύσεως και θερμοκηπίων. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τώρα την χαρά να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Παναγή, τον CEO του ομίλου Eurodrip. Καλημέρα, κύριε Παναγή. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, για αρχή θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο όσον αφορά τα αποτελέσματα εξαμήνου. Από ό,τι βλέπω, έχετε καταφέρει να παρουσιάσετε μία αύξηση 14% στις ενοποιημένες πωλήσεις και μία αύξηση 34% στα ενοποιημένα κέρδη. Και θέλω έτσι να μας εξηγήσετε πώς το καταφέρατε. Ναι, κοιτάξτε, η απάντηση είναι με πολλή δουλειά και συστηματική προσέγγιση στις αγορές που κινούμαστε. Και η φετινή επίδοση στο πρώτο εξάμηνο είναι συνέχεια μιας καλής επίδοσης που έχουμε τις προηγούμενες χρονιές. Mm-hmm. Εάν δείτε το 2011 με το 2010 και το 2011 κλείσαμε περίπου με μία αύξηση τζίρου 14% και μία αύξηση EBITDA πάλι διψήφια. Φυσικά ήταν γύρω στο 12% η αύξηση EBITDA, τώρα τρέχει με 34%. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι αποτέλεσμα της εξωστρέφειας του ομίλου. Η εξωστρέφεια αυτή τη χρονιά διαμορφώνεται στο 93%. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι 7% των ενοποιημένων πωλήσεών μας γίνεται στην ελληνική αγορά. Μάλιστα. Και το υπόλοιπο είναι με τη διεθνή μας δραστηριότητα. Και αν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Ναι, ναι, βεβαίως, γιατί ναι. Έχει σημασία να το πούμε αυτό, γιατί ναι. Πλέον έχει γίνει σαφές ότι είναι ουσιαστικά μονόδρομος για τις ελληνικές επιχειρήσεις η εξωστρέφεια. Ναι, εμάς η εξωστρέφεια έχει δύο άξονες. Ο ένας είναι μέσω των θυγατρικών εταιριών, όπου έχουμε 100% έλεγχο των εταιριών. Ναι, ναι. Και περίπου το 63% της δραστηριότητάς μας έρχεται από τις θυγατρικές εταιρείες. Mm-hmm. Και το υπόλοιπο 30% είναι από τις εξαγωγές. Οι εξαγωγές γίνεται μέσω δικτύου ανεκτάρτητων χονδρεμπόρων, dealers, mm-hmm. σε 55 χώρες. Άρα έχουμε 63% με 100% φυσική παρουσία σε συγκεκριμένες χώρες και 30% με τις εξαγωγές. Μάλιστα. Και το υπόλοιπο 7% είναι η ελληνική αγορά. Mm-hmm. Τώρα, αυτό το 63% που είναι οι χώρες όπου έχουμε φυσική παρουσία 100% είναι ένα 20% είναι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. 22% είναι η Τουρκία, 8% είναι το Μεξικό, μάλιστα. 6% είναι η Αίγυπτος, 5% είναι το Περού και 2% η Ιορδανία. Mm-hmm. Αυτό συμφέρει το 63%. Πάλι, εκεί, σε αυτές τις θυγατρικές, έχουμε 100% έλεγχο των εταιριών. Mm-hmm. Όλη αυτή η ανάπτυξη γίνεται με μια πολύ σημαντική διείσδυση mm-hmm. Στις αγορές αυτές και με την ανάπτυξη του δικτύου των χονδρεμπόρων. Φυσικά η μεγάλη πρόκλησή μας είναι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί η εξωστρέφεια είναι όντως η διέξοδος mm-hmm. Για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Αλλά ξέρετε, πέρα από ένα statement και μια ευχή που κάνουμε, το πώς το υλοποιούμε είναι μια μεγάλη πρόκληση. Και να το διατηρούμε την ανταγωνιστικότητά μας σε παγκόσμιο επίπεδο σταθερά αυξανόμενη είναι σύνθετο πράγμα. Mm-hmm. Και προϋποθέτει η ανταγωνιστική παραγωγική βάση, βαθιά γνώση των αγορών που δραστηριοποιούμαστε και μια ξεκάθαρη και μακροπρόθεσμη στρατηγική. Mm-hmm. Και οπωσδήποτε πάνω απ' όλα τελικά ανθρώπινο δυναμικό με πίστη και ευθυγράμμιση στους στόχους του ομίλου. Mm-hmm. Οπότε, κύριε Παναγή, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σας ρωτήσουμε, μιας και μας περιγράψατε τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιείστε στις χώρες του εξωτερικού. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω εάν έχετε παρατηρήσει κάποια αλλαγή στάσης από τους συνεργάτες σας στο εξωτερικό, κυρίως λόγω του αρνητικού κλίματος που υπάρχει παγκοσμίως αυτή την περίοδο για την Ελλάδα. Κοιτάξτε, υπάρχει μία παγωμάρα, ένα μούδιασμα. Mm-hmm. Το γεγονός ότι εμείς είμαστε σταθερά κοντά τους, έχουμε μία σταθερή συμπεριφορά, δεν αλλάζει ο τρόπος που τους προσεγγίζουμε, ο τρόπος που τους παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, mm-hmm. Τους ηρεμεί.
Μάλιστα. Τώρα, κάθε φορά που γίνεται μια κρίση στην Ελλάδα, υπάρχει και ένα μεγαλύτερο μούδιασμα. Και η δουλειά η δικιά μας είναι κατά κάποιο τρόπο να ισοσταθμίζουμε το κακό μπραντ που έχει αποκτήσει η Ελλάδα στο εξωτερικό και ειδικά στον χώρο το δικό μας. Πράγμα το οποίο δυστυχώς εκμεταλλεύονται και οι ανταγωνιστές μας. Βέβαια. Λοιπόν, οπότε, επανερχόμενοι στα αποτελέσματα, τα στοιχεία που έχετε για το τρίτο τρίμηνο, τι δείχνουν και τι περιμένετε συνολικά για τη χρονιά? Θα έλεγα για τη χρονιά, γιατί για μας το τρίτο τρίμηνο είναι το πιο αδύναμο. Η δουλειά μας παρουσιάζει μια εποχικότητα. Δηλαδή, στην ουσία, εμείς τι κάνουμε, βοηθάμε τους αγρότες να ποτίζουν σωστά τα χωράφια τους. Ναι. Και η δραστηριότητα αυτή αγροτική σταματάει κατά τον Ιούλιο. Άρα ο Αύγουστος, Σεπτέμβριος είναι οι πιο αδύναμοι μήνες μας. Αλλά μπορώ να σας πω ότι για τη χρονιά πιστεύουμε ότι θα είναι μια καλή χρονιά και ότι θα έχουμε μια διψήφια αύξηση πωλήσεων και ενοποιημένων κερδών. Μάλιστα. Οπότε, κλείνοντας, οι επόμενοι στόχοι σας ποιοι είναι και πού θα εστιάσετε περισσότερο? Η επόμενα στόχη μας είναι οργανική ανάπτυξη, να κρατήσουμε το momentum, ας πούμε, την δυναμική που έχουμε τα τελευταία χρόνια και φυσικά η δυναμική αυτή να κρατηθεί σε διψήφια νούμερα αύξησης όσο μεγαλώνει η μάζα του ομίλου και τα μεγέθη γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Και θέλουμε επιλεκτικά να επεκταθούμε σε καινούργιες αγορές με φυσική παρουσία. Για μας πάντα η αγορά της Ινδίας αποτελεί μια προτεραιότητα, αλλά προσέχουμε πάρα πολύ για το πώς θα μπούμε σε αυτή την αγορά, τι είδους συνεργασίες θα κάνουμε. Έχουμε κατά καιρούς, και το έχουμε ανακοινώσει, έχουμε εξετάσει διάφορες εναλλακτικές που παρουσιάζονται. Ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι, αλλά είναι ένας στόχος μακροπρόθεσμος και ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μακροοικονομικό κλίμα και στην ελληνική οικονομία αλλά και στην ευρωπαϊκή. Μάλιστα. Κύριε Παναγή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.